Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Και εμείς κυρίες και κύριοι καλωσορίζουμε μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, την κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Πολυγραφότατη τελευταία, ιστορικός, συγγραφέας και αν γκουγκλάρει όπως λέμε στην νεοελληνική στο όνομα Σώτη Τριανταφύλου βγάζει μια σειρά από άρθρα για τα οποία εγώ τουλάχιστον έχω εντυπωσιαστεί και αυτό ήταν και η αφορμή για να την καλέσουμε στην εκπομπή. Διαβάζω. Η Σώτη Τριανταφύλου πήγε στη διάλεξη, άνω κάτω τελεία. Τι δεν κατάλαβε ο Κρούγκμαν από την Ελλάδα. Άλλο. Σώτη Τριανταφύλου, η κυβέρνηση που χορεύει τσάμικα, φυλάει χέρια παπάδων, χαιρετάει τα θωρακισμένα. Άλλο άρθρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ύφος του Έλληνα τσίφτη που θα στριμώξει τους κοτόφραγκους. Άλλο άρθρο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανώς ασταθή, νευρωτικά, εν εξάλλου καταστάσει. Άλλο άρθρο. Επίσης σημαντικό και επίκαιρο. Όχι τζαμί στην Αθήνα. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα. Αυτό το τελευταίο κάπως ακούστηκε γιατί το δικαιολογώ με... Το διάβασα το άρθρο, έχετε πολύ τεκμηριωμένη άποψη. Με μεγαλύτερο βάθος από ό,τι. Ναι, προφανέστατα. Αλλά ξέρετε, που άκουσε όμως οι τίτλοι έτσι βγαίνουν όμως στα κομμάτια. Κάποιος που άκουσε όμως για το διάβασμα, διαβάζοντας τα άρθρα σας, κάποιος από τους τηλεθεατές θα λέει, μα μήπως είναι και Νέα Δημοκρατία. Α, όχι, εγώ θα ακούσει μήπως είναι Χρυσή Αυγή. Και αυτό ακόμα, ναι. Απλά δεν ήθελα να το κάνω τόσο ακραίο. Αυτή είναι η κοινωνία μας, η κοινωνία που ταξινομεί και βάζει σε κουτάκια τους ανθρώπους. Διχασμένη ανάμεσα στους αριστερούς και τους δεξιούς, που είναι αμφότεροι ιδεολειπτικοί και που δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και συμφιλίωση στα πιο απλά ζητήματα. Αυτοί είμαστε. Γιατί αυτοί ήμασταν πάντα. Αυτοί δεν είναι πάντα. Κάτι καινούριο. Και δεν είναι λίγο μεμψίμηρο αυτό όμως. Αυτοί ήμασταν, αυτοί πρέπει να παραμείνουμε. Μα δεν φαίνεται να θέλουμε να αλλάξουμε. Εγώ έχω κάθε καλή διάθεση να δω τα πράγματα με αισιοδοξία. Ωστόσο δεν φαίνεται να θέλουμε να αλλάξουμε. Αυτό γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη βολή μας. Πιστεύω ότι είναι ωραίο αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποιες γενιές, σημαντικές νεότερες, που βλέπουν ότι δεν πάει έτσι. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να είναι συντηρητική η κοινωνία μας. Συντηρητική πνευματικά εννοώ, όχι ιδεολογικά. Στενοκέφαλη. Ναι, στενοκέφαλη. Δεν πρέπει κάτι να γίνει να τα αλλάξουμε. Μήπως είναι... Ακόμα και αυτά τα... Μήπως βολευόμαστε να λέμε έτσι είναι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Τα περιβόητα αρθρίδια γράφονται μήπως συμβάλλουν σε κάποια αλλαγή. Αλλά για να συμβεί η αλλαγή πρέπει να είμαστε δεκτικοί σε ιδέες, σε διάλογο, σε αλλαγές, σε συμμαχίες, σε απομυθοποιήσεις, κυρίως σε απομυθοποιήσεις, γιατί η Ελλάδα ζει με τους μύθους της, τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας και της λατρείας του παρελθόντος, ενός πολύ μακρινού παρελθόντος πια, και τους μύθους της αριστεράς, που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία. Αν δεν ξεκολλήσουμε από αυτούς τους μύθους, δεν θα αλλάξουμε. Θα είμαστε αυτό που είμαστε. Δεν πρέπει να εφίσταται όμως η μύθη. Ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Η μύθη δεν πρέπει να εφίσταται, κυρία Τριανταφύλου, για να υπάρχει μια βάση. Να... Άσχετα να... αν το απορρίπτει μπορούμε να διατηρήσουμε μια αξιοπρέπεια σε σχέση με το παρελθόν μας, την οποία εξάλλου αξίζουμε, χωρίς να γεμίζουμε, ας πούμε, την κοινωνία και ιδιαίτερα τα παιδιά μέσα από την παιδεία με ψέματα. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην πλήρη απομυθοποίηση που ευαγγελίζονται ορισμένοι μοντέρνοι ιστορικοί με τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ, και την πλήρη μυθοποίηση, την ηρωοποίηση, τη θυματοποίηση που προωθεί η ελληνική αριστερά και οποιαδήποτε αριστερά στον κόσμο. Δηλαδή, διατρέφεται από αυτό. Με όφελος της θυματοποίησης αυτής που έχει. Με όφελος να μην φταίμε για τίποτα, να είμαστε πάντοτε το αθώο και πονεμένο θύμα και να ζητούμε διαρκώς ελεημοσύνη. Ναι. Αυτό κάνουν και οι Αρμένοι. Ναι. Για παράδειγμα, οι οποίοι επιμένουν κάθε χρόνο στην επέτειό δηλαδή, τους ναι. να χαρακτηριστεί γενοκτονία η σφαγή αυτή. Δεν ήταν σφαγή. Βεβαίως και ήταν. Και κατά τη γνώμη μου ήταν και γενοκτονία. Ωστόσο πρέπει να αποκολληθούν από αυτό και να πάνε μπροστά, να κοιτάξουν μπροστά επιτέλους. Είναι σαν να μου λέτε ότι το ίδιο κάνει με έναν τρόπο η Κύπρος για παράδειγμα, που τόσα χρόνια δεν έχει επιληθεί το ζήτημά της. Να άλλη το εκεί το πρόβλημα. Οι Αρμένοι δεν έχουν τώρα κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, εκτός από το πρόβλημα της μνήμης και της αναγνώρισης ενός γεγονότος που είναι πολύ μακρινό πια.
Δεν είναι μικρό πράγμα, απλώς όπως τα λέτε δεν πρέπει είναι, να ξεκολλήσουν από εκεί. Δεν είναι το κύριο. Ναι. Δηλαδή το να παίζουμε με αριθμούς ότι αν είναι 800.000 είναι γενοκτονία και αν ήταν 600.000 δεν είναι γενοκτονία, είναι σφαγή. Ποιο είναι το νόημα αυτού του πράγματος? Το λέω ως παράδειγμα διότι το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι για μία σειρά από φάσεις της ιστορίας μας όπου νομίζουμε ότι είμαστε τα θύματα ξένων και συνήθως σκοτεινών δυνάμεων. Αυτό κάνουμε και το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας, πιστεύετε? Εννοείται. Επιχειρεί μια θυματοποίηση του για να δείξει αυτό ότι... έχει μεγαλώσει. Αυτό έχει μεγαλώσει μέσα στο κόμμα, ας πούμε, το οποίο τον έθρεψε και τον έκανε αντιγραφέα, αγράμματο, ό,τι άλλο. Αγράμματος ο Τσίπρας γιατί? Ναι, εντάξει, έχει κατά τη γνώμη μου πολύ χαμηλή παιδεία. Το να τελειώσει κανείς ένα πολυτεχνείο στην Ελλάδα με δεν ξέρω και εγώ τι βαθμό είναι πολύ εύκολο. Δεν είστε λίγο υπερβολική στην κρίση? Όχι, μαστήρη, δεν είμαι υπερβολική. Τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω ψηφίσει όταν ήταν 4% για λόγους που μπορώ να εξηγήσω αμέσως, όπως ας πούμε το αίτημα του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, στο οποίο επιμένω, αλλά δεν επιμένει αυτός, για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης για όλα τα ζευγάρια, ομοφιλόφιλα και ετεροφιλόφιλα κτλ. Για τέτοιου είδους δηλαδή ζητήματα που ο συνασπισμός εκείνη την εποχή, όταν ήταν 4%, υποσχόταν ότι θα προωθήσει. Λοιπόν, άρα τον έχω και ψηφίσει. Ήξερα τι ψήφιζα. Πάντως, αν είναι αποτελεσματικός πολιτικός, το αγράμματος δεν μας αφορά και πάρα πολύ. Μας αφορά, διότι για να εκτιμήσει κανείς την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, χρειάζεται κουλτούρα. Αν λείπει η κουλτούρα, τότε στρεφόμαστε προς τη Βενεζουέλα. Οι προηγούμενοι είχαν κουλτούρα τέτοια που μερικοί είχαν. Μερικοί όπως είχαν. Για παράδειμα, το ευρωπαϊκό πνεύμα, μάλιστα, η αναγνώριση του ευρωπαϊκού ιδεώδους βασίζεται πάνω στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, την οποία πρέπει να έχουν οι πολιτικοί μας αν θέλουμε να είμαστε μέρος της Ευρώπης. Αν θέλουμε να είμαστε μέρος του τρίτου κόσμου. Άλλη Ευρώπη ονειρευτήκαμε και άλλη Ευρώπη θέλουμε. Ακούστε, αυτός είναι μεγάλο ιδεατισμός. Δηλαδή, αν δεν είναι κακός, μπορείς να το πετύχεις. Αν νομίζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η διεστραμμένη ας πούμε, κυβέρνηση συνεργασίας, ότι θα αλλάξει την Ευρώπη και θα τη στρέψει προς ένα σοσιαλιστικό δρόμο, μου φαίνεται ότι μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση και το εμπόδιο. Ότι η δική μας κυβέρνηση θέλει να στρέψει την Ελλάδα σε σοσιαλιστικές λύσεις, ούτε καν σοσιαλδημοκρατικές κατά τη γνώμη μου, σοσιαλιστικές λύσεις, ενώ η Ευρώπη θέλει να στρέψει την Ελλάδα προς έναν σύγχρονο καπιταλισμό. Και τη βιώνουμε καθημερινά αυτή την αντίφαση, την αντίδραση. Δηλαδή, ενώ η Ευρώπη πάει από εδώ, εμείς θέλουμε να πάμε, όχι μόνο εμείς, να πάμε και την Ευρώπη από εκεί. Δεν λύνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Άρα κάθε... Ναι, και συνήθως δεν υποχωρούν οι μεγάλοι. Άρα οι προηγούμενοι ηγέτες της χώρας μας είχαν περισσότερη επαφή με την Ευρώπη ή με το ευρωπαϊκό ιδεώδες ή με την ευρωπαϊκή αντίληψη πιο παλιά και πιο καλά, ας το πούμε. Σίγουρα είχαν. Σίγουρα είχαν. Αλλά ανίκανοι απεδείχθησαν. Ναι, αλλά ξεχνάτε όμως ότι τώρα πια το πάνω χέρι το έχουν οι τραπεζίτες. Δεν το έχουν πια τόσο οι πολιτικοί. Σωστό. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι μια παραμόρφωση του συστήματος και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση. Το να τα βάζει με ανεμόμυλους η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν μας οδηγεί πουθενά, εκτός φυσικά από την πια κυριολεκτική πτώχευση, γιατί ένα είδος πτώχευσης το βιώνουμε, έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται συμβιβασμοί και η τέχνη των συμβιβασμών νομίζω ότι σηματοδοτεί και την τέχνη της πολιτικής. Μάλιστα. Κάπως έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι σε εισαγωγικά έχουν δίκιο ή έχουν δίκιο σε όλα. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν είναι εταίροι. Έχουν δίκιο. Δεν ξέρουμε αν είναι εταίροι καταρχάς. Με όλη αυτή την πίεση που υφιστάμε εδώ ως χώρα. Καλά, τώρα θα απαντήσω. Άλλος όμως είναι τα 240 δισεκατομμύρια εταίρος είναι. Οι εταίροι όμως δεν συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Μας έχουν βοηθήσει, ωστόσο. Εξαρτάται. Μας έχουν βοηθήσει και κατά καιρούς μας έχουν βοηθήσει. Βέβαια, εμείς πάντα παραπονιόμασταν ότι ήταν επέμβαση η κάθε βοήθεια. Κάθε βοήθεια φυσικά είναι ένα είδος επέμβασης. Εννοείται. Αλλά μας έχουν πάλι πολύ συχνά από τη δύσκολη θέση οι λεγόμενες ξένες δυνάμεις.
Κάποτε μας βοηθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώσπου έγιναν διάφορες στραβές στην εξωτερική πολιτική. Έξω η βάση του θανάτου κτλ. Έξω η βάση του θανάτου κτλ. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μας βοηθούσαν. Θέλαμε λοιπόν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Ξέρετε γιατί μας βοηθούσαν και μας βοηθούν οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικάνοι? Γιατί δεν θέλουν και δεν συμφέρουν, τουλάχιστον στους Ευρωπαίους, να υπάρχει ένας λαός που ξεσηκώνεται. Κύριε Τριανταφυλλό, γιατί όταν πεινάει κάποιος. Νομίζω ότι ξεσηκωνόμαστε. Γιατί εγώ νομίζω ότι είμαστε μια χώρα δημοσίων υπαλλήλων, ναι, που θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τα λεφτά των άλλων. Αυτό κάνουμε. Δεν είναι ξεσηκωμός αυτό. Αυτό είναι κομφορμισμός που θέλουμε να συνεχιστεί ως κομφορμισμός. Είναι βόλεμα. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα από την άνετη μικροζωούλα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι κακό. Πολύ κακό. Είναι πολύ κακό, διότι και οι ιδέες σκονίζονται και η παραγωγή σταματά, γινόμαστε οκνηροί στο μυαλό και στα χέρια. Μάλιστα. Ο λόγος σας, εκτός από οξύς, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν έχετε ασχοληθεί με την πολιτική? Υπήρξε, κάποτε υπογράψατε την... Τους 58. Την ιδρυτική πράξη των 58. Ναι, ακούστε. Γιατί δεν συνεχίσατε? Καταρχάς δεν το έκανα για να ασχοληθώ με την πολιτική. Υπέγραψα αυτό το κείμενο των 58 διότι με εξέφραζε. Δηλαδή, τι με εξέφραζε? Ένα απλό μανιφέστο, πολύ απλό, mm-hmm, και γενικό, μιας φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας. Και επίσης, ο δεύτερος λόγος που το υπέγραψα ήταν ότι πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ανάμεσα στους 58 ήταν μερικοί από τους καλύτερους Έλληνες. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήθελα ποτέ να απολυτευτώ, ούτε πρόκειται ποτέ να απολυτευτώ. Φαντάζομαι δεν εννοείται ότι υπάρχουν και κακοί Έλληνες. Βεβαίως υπάρχουν. Πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί δεν θέλετε να απολυτευτείτε? Διότι έχω ένα επάγγελμα, προσπαθώ να το εξασκήσω με συνέπεια και μεγάλη φιλοπονία και εργατικότητα. Δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε διάθεση, ούτε και ικανότητες πιθανότατα. Κάνω αυτό που κάνω, μ' αρέσει, είμαι μέσα στη ζωή μου αγωνίστρια και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Όσο για τα άρθρα, είναι μια παρέμβαση που έχω ως δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος, mm-hmm, 35 χρόνια. Κυρία Τριανταφυλλό, να ρωτήσω εγώ, θέλω το εξής. Παρότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, έχετε διαπιστώσει κι εσείς, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει μία αντίδραση, δεν υπάρχει μία διαφορετική άποψη, γιατί το εντάσσω και στο βόλεμα που λέτε εσείς, των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με τη διανόηση, με την τέχνη. Θέλω να πω ότι δεν μαζεύτηκαν οι άνθρωποι της κουλτούρας, οι άνθρωποι της τέχνης, της διανόησης, του πνεύματος στην Ελλάδα και να πούνε, παιδιά, να βάλουμε πλάτη εμείς, γιατί αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν είδα και από εκεί, ας το πούμε. Εννοείς να μπουν στην πολιτική? Όχι. Πώς θα μπορούσαμε να μπουν στην πολιτική? Γιατί η αρθρογραφία το κάνει και η κυβέρνηση. Είναι πολιτική παρέμβαση. Το κάνει και η κυβέρνηση. Πώς θα μπορούσαμε? Παλαιότερα, εγώ θυμάμαι την δεκαετία του 90, για παράδειγμα, με το παραμικρό που γινόταν, είτε ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ, είτε ήταν η πολιτική του Μητσοτάκη τότε ως πρωθυπουργού. Βλέπαμε κείμενα ανθρώπων της διανόησης που υπέγραφαν και λέγανε όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο, όχι σε άλλο, όχι σε άλλο. Εγώ νομίζω ότι τώρα φοβούνται μήπως... Χάσουν τη βόλεψή τους. Μήπως διαρρήξουν τη σχέση τους με τον κοβέρνο, με την εξουσία. Με αυτό είναι το κοβέρνο. Όχι ακριβώς, με την κοινωνική αποδοχή. Ναι. Επειδή έχουν αγριέψει κάπως τα πράγματα και οι άνθρωποι που λένε τη γνώμη τους και δεν συμφωνεί με τη γνώμη της πλειοψηφίας δέχονται πολλές επιθέσεις, χρειάζεται και γερό στομάχι για τις επιθέσεις. Είναι μόνο αυτό ή μήπως υπάρχει κι άλλη σχέση? Δεν νομίζω πως υπάρχει. Δέχεστε εσείς παρόμοιες επιθέσεις που λέτε? Δέχομαι, αλλά ποιος δίνει σημασία? Δηλαδή πιστεύετε ότι γίνεται μια, ας πούμε, προσπάθεια να σας αποκόψουν από τα συστήματα, τα διάφορα, ενώ αντιθέτω. Δεν έχω καμία σχέση με τα συστήματα και έτσι δεν έχω τίποτα να χάσω. Άρα, όσοι δεν αντιδρούν από την τάξη των διανοουμένων, ας το πούμε. Πιθανώς να έχουν κάποια σχέση με τα συστήματα, αλλά κυρίως νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Ότι οι άνθρωποι θέλουν να αρέσουν και να ζουν μέσα σε ένα φιλικό κόσμο. Αδιαφορώντας για τους διπλανούς. Αδιαφορώντας φυσικά για το ότι είναι σωστό. Για το ότι είναι σωστό. Διανόηση όμως δεν είναι αυτό. Είναι κατευθυμισμό διανόηση. Εντάξει, και η διανόησή μας είναι γενικά χαμηλού επίπεδου. Να πάω σε ένα άλλο θέμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, η αρθρογραφία της κυρίας Τριανταφύλλου. Γράφετε, μάλλον σε μια συνέντευξη που δώσατε στην Καθημερινή, με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο «Μηχανικοί καταράκτες», λέτε ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί τζαμί στην Αθήνα.
ξενίζει η άποψη, γιατί ενώ είστε μια φιλελεύθερη σκέψη. Ακούστε, δεν είναι τόσο ακούγεται πολύ συντηρητικό αυτό. Δεν είναι τόσο ή πολύ επαναστατικό. Διότι η αριστερά, η επαναστατική αυτό αριστερά, λέτε στο άρθρο σας, είναι αλλά εναντίον της θρησκείας. Εναντίον της θρησκοληψίας σίγουρα, αλλά δεν ενθαρρύνει τη θρησκεία. Η επαναστατική αριστερά όμως. Η επαναστατική αριστερά. Σε αυτούς δεν εντάσσεται το πάνω σκαμμένο. Η μεγαλύτερη όμως είναι η απλή αριστερά. Βεβαίως, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι που στην Ελλάδα θεωρείται ανάθεμα, ότι τα άκρα έχουν πολλά κοινά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μην το πείτε τώρα, γιατί θα μας πούνε θεωρία των δύο άκρων. Ναι, εγώ είμαι υπέρ της θεωρίας των ψεκασμένους. Είμαι υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων. Με πολλά όμως λόγια, όχι τόσο σχηματικά. Και το έχω γράψει και πολλές φορές, με αποτέλεσμα φυσικά πολλές διαμαρτυρίες. Ο σταλινισμός και ο ναζισμός έχουν πάρα πολλά κοινά. Δεν είναι δύο όμοια πράγματα, αλλά είναι δύο φαινόμενα που έχουν πολλά κοινά και η βάση τους είναι και των δύο η βάση είναι λαϊκή. Δεν είναι ούτε καπιταλιστική, ούτε μεγαλοκαπιταλιστική, ούτε μονοπωλιακή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λέω λοιπόν για το τζαμί, με πολύ λίγα λόγια, παρότι χρειάζονται πολλά. Τα τζαμιά δεν είναι απλώς τόπος λατρείας των μουσουλμάνων. Τα τζαμιά αυτή την εποχή είναι φυτώρια μίσους εναντίον της Δύσης. Τρομοκρατίας δηλαδή. Μέχρι και τρομοκρατίας μπορούν να γίνουν. Χρειάζεται έλεγχος. Πρέπει δηλαδή να είναι χώρος που συγκεντρώνονται άνθρωποι με παρόμοιες ιδέες. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν τζαμιά πιο μετριοπαθή και τζαμιά λιγότερο μετριοπαθή. Εξαρτάται αλλά από τους πιο συχνάζουν μέσα, έτσι. Και από τους ημάμιδες. Γιατί αν πάτε στη Μιχαήλ Βόδα ή στη Λουσίο, θα δείτε υπόγεια που συγκεντρώνονται άνθρωποι. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν τα υπόγεια παρά να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χώρο. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα κάπως πιο ευρύ. Το ζήτημα της μετανάστευσης, ποιας μετανάστευσης, πόσης μετανάστευσης. Από εκεί θα αρχίσουμε. Και μετά πώς θα διαχειριστούμε τα θρησκευτικά αισθήματα αυτών των μεταναστών. Άρα πιστεύετε ότι πρώτα πρέπει να ελέγξουμε τη μετανάστευση και μετά να φτάσουμε που θα λατρεύουν αυτό το θεό. Ένα αυτό και δεύτερο. Όχι ένα τζαμί. Πολλά μικρά. Το ένα και μοναδικό τζαμί μπορεί να γίνει ένας τεράστιος θεσμός που να συγκεντρώνει κάθε καρδιάς καρύδι. Ναι. Ενώ τα πολλά μικρά δεν είναι πιο ανεξέλεγκτα. Όχι, νομίζω ότι αν υπάρχει έλεγχος από το Δήμο, ας πούμε, από κάποια δική μας αρχή. Πιστεύω ότι δεν είναι ικανός ο Δήμος να ελέγξει τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτική απέναντι στα τζαμιά. Πάντως, η εμπειρία μας από τα τζαμιά στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι θετική. Και πρέπει να παίρνουμε όλα τα μαθήματα. Βεβαίως, εκεί το γεγονός ότι το εθνικό μέτωπο παίρνει αυτή τη στιγμή σχεδόν 30% οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό το ζήτημα. Διότι σε όλα τα άλλα. Γιατί είδατε τις εκλογές δεν πήγε τόσο καλά. Ναι, γιατί υπήρχε και η κόντρα ανάμεσα στην οικογένεια. Είναι πολύ πλοκό το θέμα. Αλλά η Μαρίν Λεπέν έχει άδικο σε όλα. Έχει δίκιο όμως μόνο σε αυτό. Στο ζήτημα της διαχείρισης των μουσουλμάνων μεταναστών. Και γι' αυτό την ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν για τίποτα. Είναι η δόρατο τη πολιτική τη. Ακριβώς. Σε όλα τα άλλα, οι βλακίες. Άρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Έχουμε υποχρέωση και ευρωπαϊκιστική. Πρώτα ανθρωπιστική. Θα σας πω. Και στη συνέχεια ευρωπαϊκή. Νομίζω να του επιτρέπουν να λατρεύουν το Θεό. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα δεν μπορούμε. Άρα θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να γίνουν και τόποι λατρείας χωρίς ημάμιδες και μιναρέδες και τέτοια πράγματα. Χωρίς ημάμιδες δεν γίνεται, αλλά χωρίς μιναρέδες και τέτοια. Κατά τη γνώμη μου, διάσπαρτες σε διάφορα σημεία, ώστε να μην γίνεται και σύμβολο. Να μην γίνεται σύμβολο. Ξαναλέω, είναι πολύ αργά να πούμε όχι στο τζαμί. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν λέω ακριβώς όχι στο τζαμί. Λέω ότι πρέπει να βλέπουμε το πράγμα με λιγότερο ρομαντικό τρόπο και δήθεν, ας πούμε, δικαιωματικό, ανεξιθρησκείας κτλ. Τα τζαμιά είναι χώρος ιδεών που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ταιριάζουν με τη δυτική δημοκρατία. Μάλιστα. Επειδή πλησιάζει η ώρα να πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Το αδιέξοδο που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί στη σχέση μας με τους εταίρους, δανειστές, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε ονομάστε τους.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν δεχόμαστε να μπει χέρι σε συντάξεις και σε εργασιακά δικαιώματα, γιατί αυτό, γι' αυτό μας ψήφισε ο λαός. Αυτό είναι ένα άλοθη που μπορεί να ισχύει πάντα. Μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, άρα ας καταστραφεί η χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κόντρα από την εντολή που έχουμε. Είναι πράγματι ένα αδιέξοδο. Δεν είμαστε σίγουροι με ποια κριτήρια ψήφισαν οι Έλληνες τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω πολλά. Ότι τον ψήφισαν για να τον δοκιμάσουν. Δηλαδή γιατί έχουν κουραστεί από το παλιό το σύστημα. Όχι, έχουν κουραστεί, έχουν εξοργιστεί. Έχουν εξοργιστεί και κουραστεί με την έννοια να τους δίνουν ευκαιρία κτλ. Δύσκολα θα ψήφιζε κανείς σε αυτές τις εκλογές Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν δεξιός. Έτσι, από τη μάνα του, πώς να το πούμε. Λοιπόν, άρα ήταν ένα πείραμα που έκανε ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν σημαίνει ότι έχει και πάντα δίκιο, δεν είναι πελάτης ο ελληνικός λαός να έχει δίκιο. Έχει άδικο, έχει μισό δίκιο, έχει κτλ. Έχει αίσθηση. Διαβαθμίσεις. Αλλά ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Ωραία. Εναλλακτική. Δεν ξέρουμε με ποια κριτήρια το έκανε. Και τα κριτήρια του θυμού, φαντάζομαι. Μόνο αρνητικά. Αρνητικά. Αυτό που θέλει ο λαός, όπως προαναφέραμε, είναι η ησυχία του. Όταν και αυτό θέλουν οι λαοί. Ναι. Την ησυχία τους, να φροντίζουν την οικογένειά τους, να έχουν τη δουλειά τους. Εναλλακτική από τον Τσίπρα υπάρχει. Ίσως υπάρχει αυτό που έχει αρχίσει να συζητείται περί κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, το οποίο βέβαια το ακούμε από το 2011. Το βλέπετε θετικά αυτό εσείς? Το βλέπω θετικά, ναι, ναι. Θα μπορούσαν όλοι μέσα, κάποιοι, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το τέμενος. Πράγματι, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο πραγματιστές, για να το πούμε πιο δεξιοί του ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι. Αυτό δεν είναι παραβίαση της βούλης του ελληνικού λαού? Ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε τόσο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε Τσίπρα. Πώς ξαφνικά θα φτιάξει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που δεν θα είναι αυτός πρωθυπουργός? Αλλά ήταν 35%, δεν ήταν 85%. Δεν έχει σημασία. Πάντως αυτό το 35% που είναι ο κορμός, ναι, είναι ψήφισε αυτόν. Πώς θα πάμε να του πούμε, ξέρεις, θα υπάρξει ένας, ας πούμε, Παπαδήμος? Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πάμε σε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Θα έλεγα ότι θα ήταν σοφό να υπάρχει συμφιλίωση σε ορισμένα ζητήματα βασικά, όπως το να μείνουμε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, γιατί και πάλι, όπως με το τζαμί, δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα τώρα. Η γνώμη μου το 1980, παρότι ήμουν πολύ νέα για να έχω γνώμη, ήταν ότι δεν έπρεπε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ναι. Φαντάζεστε τι θα ήμασταν όμως αν δεν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, θα ήμασταν μια μικρή βαλκανική χώρα. Χωρούλα. Εντάξει. Θα πηγαίναμε τσουκουτσούκου με μικρά βηματάκια. Μπορούσαμε να έχουμε γίνει και μια ουδέτερη χώρα. Μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωζώνη? Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ναι. Πίστευα ότι θα μας φάνε, ας πούμε, η το μεγάλη καθαρή. Και ναι και όχι. Γενικά έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά τώρα που είμαστε εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Είναι σαν την ομελέτα με τα αυγά. Ότι από την ομελέτα δεν γίνονται αυγά. Γίνει, έπαιξε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν λίγη, έχει ενδιαφέρον, κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα. Είναι ανατρεπτικές ιδέες. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ για τη φίλη. Παρεξηγήσεως. Όχι, καθόλου, καθόλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος το εκφράζει προφορικά, γραπτά, αυτό που λέει, και το τεκμηριώνει. Αυτό είναι το σημαντικό.